ψηλότερο σημείο λέγεται Χορέφτρια, είναι κάποια βράχια. 669 μέτρα ύψος είναι μέχρι εκεί. Ενώ εμείς είμαστε στα 330 μέτρα, η φίλια. Γύρω-γύρω από αυτή την ορεισιά τη μεγάλη, το βουνό σκοτεινό, υπάρχουν χωριά. Είμαστε εμείς οι φίλοι που είμαστε τους πρόποδες, κάτω-κάτω δηλαδή στο βουνό. Είναι ένας οικισμός που δεν υπάρχει, δεξιότερα ο Κλαπάδος. Και πάμε τώρα πίσω από εκεί που βλέπει τη θάλασσα, είναι η Λαφιώνα, η Πέτρα και ο Σκουτάρος. Από εδώ μεριά, από τη μεριά της Φίλιας, είναι όλο ένα δάσος από βαλανιδιές. Ενώ από τη μεριά την άλλη, που βλέπεις τη θάλασσα, έχουμε ελιές και πεύκα. Πάνω στο σκοτεινό υπάρχουν και άλλοι μικροί οικισμοί που ανακαλύπτονται σιγά σιγά με τα χρόνια. Εδώ, ας πούμε, λέγεται ότι κατοικούνταν ο Άγιος Γιώργης και τα ξενοτάφια. Τσαγκύρια, ακούμε περιοχές που ήταν οικισμοί, έμεναν παλιά άνθρωποι. Το βουνό είναι γεμάτο από ξοκλήσια. Αν ξεκινήσουμε από την περιοχή κάτω, έχουμε τον Άγιο Δημήτρη και θα με συμπληρώνεται ο Άγιος Γιώργης, είναι η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Γιάννης, ο Άγιος Πέτρος και μετά εκεί τα τρία τα εξοπλίσια που θα βρούμε στον δρόμο. Παναγιά, Άγιος Γιώργης και Αγία Βαρβάρα. Πιο πέρα έχουμε τον Άγιο Γιάννη της Νυχτέρας. Έχουμε και τον Άγιο Γιώργης με τις Σιδήνες. Ναι. Αυτό είπε. Άλλος, με τις Σιδήνες. Άλλος, Άγιος Γιώργης με τις Σιδήνες. Ωραία. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, στον Κλαπάδο, έχουμε τον Κλαπάδο που ήταν ένας οικισμός του 1548. Χριστιανικό καθαρά χωριό ήταν τότε, με 73 σπίτια, ενώ το 1625 αναφέρεται ότι είναι μισά και μισά. 15 Οθωμανικά και 15 Ελληνικά και μετά έγινε καθαρά τουρκικό χωριό μέχρι που την απελευθέρωση. Εκεί έχουμε δύο εκκλησίες, στο Κλαπάδο δηλαδή, είναι ο Άγιος Γιάννης και η Αγία Παρασκευή. Τώρα, στα άλλα τα χωριά, στην Πέτρα είναι η Παναγία, η Γλυκοτιμούσα και ο Άγιος Τυρκόνος κάτω, μέσα στο χωριό δηλαδή, και στη Λαφιώνα είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Λαφιώνα ή Λαφιώνα, θήτα αντί για φύ, από το Λανθάνο που σημαίνει μου διαβεύει την προσοχή, ίσως επειδή ήταν μέσα στα πεύκα και στα στις ελιές ακριβόταν και αυτό πήρε αυτό το όνομα. Βέβαια κάποιοι άλλοι έχω ακούσει και Ελαφιώνας από τα Ελάφια, ότι είχε παλιά πολλά ελάφια. Ό,τι διαλέγουμε και παίρνουμε. Στο Σκουτάρος έχει και αυτός κοίμηση της εκκλησία του 1880, ενώ η δικιά μας, ο Ταξιάγγελος, είναι του 1836. Έχω ξαναμιλήσει για την εκκλησιά μας. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Στο Σκουτάρο έχουν πολλά εξοπλίσια πάνω, για να μπορεί είναι ο Ταξιάς Καμάτσας χαμηλά πάνω στον δρόμο πηγαίνοντας για το Σκουτάρο είναι ο Άγιος Γιώργης και κοντά στον Άγιο Γιώργη έχει έναν οικισμό, Χλιός. Χι λάμδα γιώτα όμικρον, Χλιός λέγεται και λένε ότι ήταν αυτή ο πρώτος Σκουτάρος. Έλα Σταύρο. Πρώτο.
Ναι, από τα Λιανίκη. Σε χαιροκροτήσουμε. Τρίτος ήρθε ο Θεοφάνης Πολυχρόνης. Έλα πιο κοντά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Άντε και το χρόνο. Τράμπες όπου θα κάνετε, τρέχετε. Ζαβολιές, ζαβολιές. Θα τρέχετε και δεν θα λέτε ότι περπατήσετε. Δεν το χρόνο δεν το επιτρέψουμε. Έχουμε επιτροπή. Ωραία. Ο Χρήστος Καράουστας ήρθε δεύτερος. Και ο πρώτος είναι ο Χάρης Κουρούς που τερμάτισε. Τα παιδιά ήταν οι πρώτοι που τερμάτισαν, να πούμε. Τρίτη ήρθε η Μαριλένα Καμένου. Εδώ λίγο μαζί με τον κύριο. Κοντά. Μπράβο. Ωραία. Δεύτερη ήρθε η Γαβριέλα Χιώτη. Εδώ. Έτσι. Κάτσε εδώ και το χέρι, δεν κάνουμε το χέρι. Άντε, συγχαρητήρια. Ωραία. Λοιπόν. Και πρώτη ήρθε η Ευθαλία Βογιατζή. Και τρίτος ξενοφώνης Ιώτης. Λοιπόν, δεύτερος ο Γιώργος Καμένος. Μπράβο, είμαι την Λίγη. Ωραία. Και πρώτη Ευαγγελία Καζάζη. Μπράβο. Με διαφορά.